Η ώρα των πολιτών στους δέκτες σας κυρίες και κύριοι και δίνοντας συνέχεια στην τελευταία ημέρα λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των αυτοδιοκητικών εκλογών εδώ στο στούντιο έχουμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τον κύριο Γιώργο Αμαρατίδη τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ε, σας βρίσκω. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας κύριε Αμαρατίδη με το καθώς βρισκόμαστε ουσιαστικά λίγο πριν την πτώση της αυλαίας της προεκλογικής περίοδου και, την, και, το άνοιγμα της αυλαίας της εκλογικής περίοδου, γιατί μιλούμε για το άνοιγμα της κάλπης, τι εισπράξατε όλο αυτό το διάστημα από τις περιοδίε και τις επαφές με τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών. Ποιο είναι ίσως το πρόταγμα που βάζουν οι ίδιοι οι πολίτες για την επόμενη μέρα των εκλογών. Καταρχήν εισέπραξα αυτό που ανέμενα ε, εισέπραξα το ότι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας ευελπιστούν και περιμένουν πολλά από εμάς. Όλα όσα δεν έζησαν στο προηγούμενο διάστημα και όλα αυτά τα οποία αισθάνονται ότι είναι ε, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν, αλλά και η ανάδειξη των προοπτικών των περιοχών τους. Είδα ανθρώπους που μας είπαν ότι πολύ ορθά πράξαμε, που ε, δήλωσαν ότι είναι μαζί μας γιατί πιστεύουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι η, να αφορά τους πολίτες και μόνον αυτούς και επομένως ε, ε, είμαι ακόμα πιο ενθουσιασμένος, ακόμα πιο ενισχυμένος αισθάνομαι καθώς οι συμπολίτες μας μας έδειξαν με, με λόγια αρχικά και θα το δείξουν με πράξεις ότι συμπορεύονται μαζί μας γιατί αισθάνονται και αυτοί ότι στο δικό μας πρόσωπο βρίσκουν τις δικές τους, συναντούν τις δικές τους επιθυμίες. Τώρα εγώ δεν θα αναλώσω την κουβέντα μας στο γιατί και πώς και πώς προ... ό,τι προηγήθηκε και υπόθηκε και, και... εγώ νομίζω και ρωτήθηκε. Αυτά Θέλω ενεργητικά και αν θέλετε και επιθετικά να καταλάβω την ειδοποιώς διαφορά. Το τι σημαίνει Γιώργος Αμανατίδης, τι σημαίνει συμμαχία για την ανάπτυξη, τι πρεσβεύει, τι κομίζει στους πολίτες. Ποιο είναι το, το δικό σας όραμα για την Δυτική Μακεδονία. Λέω ένα παράδειγμα. Από την νυν περιφερειακή αρχή ακούμε πολύ ως τη Λοβάτη για την ανάπτυξη και την επόμενη μέρα της απολυγνητοποίησης ε, της, της περίοδου για τη Δυτική Μακεδονία το υδρογόνο, την ανάπτυξη σε αυτήν την κατεύθυνση ενδεχομένως και το πρωτογενή τομέα. Το δικό σας όραμα ποιο είναι. Κοιτάξτε. Ε, το έχω ξαναπεί. Αν θέλετε, παρεμπιπτόντω, να μου πείτε και την άποψη σε σχέση με το υδρογόνο. Θα την πω. Ε, Όπω είναι γνωστό, εμεί ε, ασχοληθήκαμε και εγώ προσωπικά με τα θέματα τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γιατί διαπιστώσαμε ελλείψει και διαπιστώσαμε επίση ότι υπάρχουν προοπτικέ που θα πρέπει να τι αξιοποιήσουμε. Ε, η διαφορετικότητα είναι στο ότι εμεί εκτιμώ ότι μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και αυτό το, το βλέπουν, το θέλουν. Και οι συμπολίτε μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά του στόχου που μπορούμε να έχουμε, οι στόχοι συμπυκνώνονται σε ένα βασικό πράγμα που είναι το όραμά μα. Το όραμά μα, ποιο είναι για μα, είναι ότι θέλουμε μια περιφέρεια η οποία να δημιουργεί θέσει εργασία, η οποία να σέβεται του φυσικού τη πόρου και να μην του εξαντλεί, να ενσωματώνει την, την αρχιτεκτονική μα κληρονομιά και τη φυσική μας κληρονομιά στην παραγωγική διαδικασία και τελικά να είναι μια περιφέρεια όπου θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, θα υπάρχουν εισοδήματα και επομένως θα υπάρχουν αιτίες να συγκρατηθούν οι πολίτες, τα νέα παιδιά κυρίως στον τόπο τους. Θέλουμε δηλαδή και οραματιζόμαστε τελικά μια περιφέρεια η οποία να είναι σε συνεχή κίνηση ανθρώπων, μέσων, ιδεών και σε συνεχή ευημερία. Και αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Δεν είναι... Ε, κακό να προσπαθεί και να πετυχαίνει. Το πιο κακό είναι να προσπαθεί να μην πετυχαίνει και να μην ε, διερευνά του λόγου για του οποίου δεν πέτυχε του στόχου σου. Τώρα, Πώρα, σε αν καταλαβαίνω καλά, δεν λέτε ότι θα κάνουμε ένα γραφείο ευρέω εργασία και θα ανοίξουμε θέσει και θα κάνουμε προσλήψει. Όχι, ασφαλώ. Αλλά θα δημιουργήσουμε τι προποθέσει και τι προκλήσει και να δημιουργήσουμε. Προκειμένου να γίνουμε ένα φιλοεπενδυτικό προορισμό που είναι κάτι που λείπει, έτσι ώστε να δημιουργηθούν να επενδυθούν πόροι. Είτε συμπολιτών μας, να το τονίσουμε αυτό που είναι το ζητούμενο, είτε ξένα επενδυτικά κεφάλαια, ενώ εκτός της Δυτικής Μακεδονίας, με ένα και μόνο βασικό σκοπό, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Αυτά είναι που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο μας και επίσης κάτι που είναι πολύ βασικό, η, η οικονομία της περιοχής δεν θα πρέπει να βασίζεται σώνη και καλά στις κλαδικε, κλασικές μεθόδους και διαδικασίες. Θα πρέπει να εντάξουμε την καινοτομία, άρα να και η χρήση των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων στη Δική Μακεδονία και πώς αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στην παραγωγική διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο υδρογόνο. Ε, έχω πει ότι μπορεί κανείς στα θέματα του σχεδιασμού να πει ότι έχουμε τον βραχυπρόθεσμο, τον μεσοπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός είναι έργα και δράσεις που βλέπουν καθημερινά οι πολίτες. Δηλαδή μικρές ή μεγαλύτερες νίκες που οι πολίτες αισθάνονται μία ασφάλεια ότι υπάρχουν κάποιοι που μεριμνούν για αυτούς. Έχουμε τις μεσοπρόθεσμες νίκες. Αυτές είναι παρεμβάσεις και ενέργειες όπου τελικά οι πολίτες βλέπουν ότι ναι μεν ε, 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 ενώ θα, θα αξιοποιούν τις μικρές νίκες θα βλέπουν ότι γίνεται και κάτι διαφορετικό το οποίο θα το περιμένουν και το σημαντικότερο θα συμμετέχουν σε αυτό και είναι και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, θα μπορούσε να πει κανείς το όραμα. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές δράσεις και ενέργειες και ακόμα και το υδρογόνο μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός οραματικού σχεδιασμού. Και βέβαια, το υδρογόνο δεν είναι το ότι το ανακαλύψαμε εμείς στη Δυτική Μακεδονία, είναι μία μεθοδολογία και ένα προϊόν το οποίο ήδη αξιοποιείται και προτείνεται και προκρίνεται να ενταχθεί στην ζώσα οικονομία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όμως οι τεχνολογίες και η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ε, χώρα, όπως και σε πολλές άλλες, δεν μας δίνουν το δικαίωμα να αισθανόμαστε ότι άμεσα θα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Και θυμίζω ότι το 2021 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Περιφέρεια είχε πει ε, ότι θα δημιουργήσουμε 9.700 θέσει εργασία άμεσε και 23.000 έμεσες θέσεις εργασίας με βάση το υδρογόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν θα μπορούσε και πλέον μετά την αναστολή του προγράμματος της πρότασης για το υδρογόνο στη Δυτική Μακεδονία, είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο και είναι από αυτά τα θέματα τα οποία διατυπώθηκαν ότι θα γίνουν και δεν έγιναν μέχρι τώρα. Α, απαντήστε μου λίγο καταφατικά ή αρνητικά. Αν είστε ενικούς τη ΖΕΠ τη Δευτέρα θα το συνεχίσετε αυτό το εγχείρημα ή θα το απορρίψετε και θα αναζητήσετε Καταρχήν κάτι. να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή εγκρίθηκαν δύο επενδύσεις σχετικά με το υδρογόνο στη Δυτική Μακεδονία. Ε, μία στη Φλόρινα και μία στην Κοζάνη. Επομένως είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας. Είναι μία προοπτική. Από εκεί και μετά ασφαλώς θα διευρύνουμε όχι μόνο στα θέματα του υδρογόνου, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα τα οποία είναι πράγματι πρωτοποριακά και την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία θα μας βρουν συμπαραστάτες. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τη νέα τεχνολογία και επομένως θα επενδύσουμε πόρους ανθρώπινους και μέσα έτσι ώστε αυτό να γίνει πράξη. Μέσα σε όλα αυτά ασφαλώς είναι και αυτή της μορφής η τεχνολογία. Θέλω να πάω και να σας ρωτήσω για την εικόνα που εμείς ως πολίτες περιδιαβαίνοντας τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως τον ενεργειακό άξονα διαπιστώνουμε σε ό,τι αφορά την εικόνα στα βουνά, στις πλαγιές ή στους κάμπου με, τη, με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και εννοώ τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα. Ε, αν αυτή η εικόνα σα ικανοποιεί ω πρόσωπο και ω υποψήφιο, και ενδεχομένω και αυριανό με τη βούληση των πολιτών Περιφερειάρχη, και αν δεν σα ικανοποιεί, τι προτίθεστε να κάνετε, Να τρέξετε να πιέσετε την κυβέρνηση να κάνει το χωροταξικό άμεσα να σταματήσει η άναρχη η δόμηση. Να συνεχίζεται αυτή η δόμηση, αλλά με κανόνε που ενδεχομένω θα πιέσετε να μπουν. Τι, τι, τι προτίθεστε να κάνετε. Ε, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από κάτι. Άπαντε συμφωνούν πλέον ότι ε, είναι μονόδρομος η μετάβαση σε μια κατάσταση όπου η ενέργεια θα παράγεται με χαμηλό λιγνητικό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει η ανάπτυξη των ΑΠΕ, χρήση του φυσικού αερίου κ.ο.κ. Και ταυτόχρονα όμω ω ε, καύσιμο βάσης του λιγνίτη γιατί μας ενδιαφέρει για την περιφέρειά μας. Σε ό,τι αφορά αυτά που, τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία είναι εγκατεστημένα ήδη. Οποιαδήποτε μελέτη χωροταξική και αν γίνει, δεν θα οδηγήσει ασφαλώς στο να ε, μεταφερθούν αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Αυτό που θα πρέπει να είναι κάνουμε... Είναι και πολλά στην, στην πόρτα, στην είσοδο, περιμένουν εγκρίσεις. Ασφαλώς, υπάρχουν... ασφαλώς. Επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μην κολλείονται τα συμφέροντα των συμπολιτών μας, των κατοίκων, των χωριών μας, της κτηνοτροφίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, στο προηγούμενο διάστημα, εγώ ήμουν δίπλα και μαζί με τους ανθρώπους μας, με τους κατοίκους των χωριών μας, εκεί όπου προσκλήθηκα, βρήκαμε λύσεις προς όφελός τους και με ευχαρίστησαν οι άνθρωποι γι' αυτό». Επομένως μπορούμε, φαίνεται ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να συνεπάρξουν και τα μεν και τα δε. Ε, επίσης ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ασφαλώς και θα είμαι με τους κατοίκους, ήμουν και θα είμαι με τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας εκεί όπου φωτοβολταϊκά τέτοια πάρκα τίνουν να εγκατασταθούν έξω από τις αυλές τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν θα επιτρέψουμε να γίνει και μέχρι τώρα αυτό έχω πράξει. Όμω θα πρέπει να βοηθήσουμε και του κατοίκου τη Δυτικής Μακεδονία να γίνουν και αυτοί μικροεπενδυτέ φωτοβολταϊκών. Καθώ υπάρχουν δυνατότητε να έχουν εισοδήματα, τα οποία θα βοηθήσουν αυτού και τι οικογένειέ του να λύσουν κάποια οικονομικά του προβλήματα. Το χωροταξικό λοιπόν για τη ΣΑΠΕ, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, θα πιθανόν θα απογρέψει να υλοποιηθούν τέτοιες επενδύσεις σε περιοχές που δεν θα θέλαμε, όμως με βάση τις εγκρίσεις που ήδη υπάρχουν, το εκτιμώ ότι δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ την τρέχουσα χωροταξία των επενδύσεων ναι, αυτών. έχετε δίκιο, γιατί αν σε... αργήσει λίγο ακόμη δεν θα έχει και νόημα αυτό η ύπαρξή του. Αυτό ακριβώς. Θα έχει Αυτό που θα πρέπει να μας μείνει όμως είναι ότι εμείς, εγώ, είμαι με τα συμφέροντα των συμπολιτών μου οι οποίοι μέχρι τώρα το έχουν νιώσει αυτό, το έχουν πει αυτό και το βλέπουν όλοι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μεταφέρω ένα ερώτημα. Όταν α, είπα σε κάποιον πολίτη ε, της περιοχής ότι θα έχω συνέδριξη μαζί σας, μου λέει, εγώ έχω φορτηγό μέχρι όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δούλευα στα ορυχεία και μετέφερα ε, προϊόντα, χώμα ή λιγνίτη. Ε, ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα και ήταν απόφαση να γίνει αποκατάσταση εδαφών με αποτέλεσμα να δουλέψουν πάρα πολύ για αρκετά χρόνια. Σήμερα αυτό φαίνεται ότι αλλάζει και αντί για αποκατάσταση εδαφών θα έχουμε μια γρήγορη αποκατάσταση με τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου τεραστίων διαστάσεων από τη ΔΕΗ. Άρα αυτό ο επαγγελματία που έχει φορτηγό θα μείνει χωρί δουλειά. Τι του απαντάτε. Θέλω αυτή τη στιγμή να κοιτάξω στα μάτια αυτόν τον επαγγελματία. Να του πω ναι, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ συμπολίτη, έχει πληγεί από τη διαδικασία της απολυγνητοποίησης. Το αντιλαμβάνομαι αυτό πλήρως. Και επειδή το αντιλαμβάνομαι πλήρως, σου λέω ότι εσύ μέχρι τώρα έχεις δυνατότητες να ασχοληθείς με τα θέματα που ήδη ασχολούσουνα και σε κάποιες δύσκολες στιγμές, εγώ τουλάχιστον ως βουλευτής θυμίζω έχω βρει και λύσεις γι' αυτό. Θυμίζω τα φορτηγά τα οποία είχαν ε, στρατο... παρκαριστεί μπροστά στη ΖΕΠ και τα οποία έχουν φύγει καθώς με δικές μου ενέργειες μερήμνησα και τελικά κατέστη εφικτό να έχουν δουλειά και επίσης να πω ότι τα μεγάλα έργα ΑΠΕ που γίνονται στην περιοχή θα μπορούσαν κατά ένα μεγάλο τμήμα να απορροφήσουν ε, όλες αυτούς τους επαγγελματίες τους αγαπητούς συμπολίτε μας προκειμένου να μεταβατικά να υλοποιήσουν μεταφορικό έργο ταυτόχρονα έχουν εγκριθεί 254 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με φορέα υλοποίησης στη ΔΕΗ για να κάνει αποκαταστάσεις εδαφών, για να δημιουργήσει ε, ε, κομμάτια γης τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την επιχειρηματικότητα. Επομένως και εκεί αυτός ο συμπολίτη μας θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί ως επαγγελματίας. Ταυτόχρονα αυτό που εμείς θέλουμε είναι να κινητοποιηθεί η οικονομία της περιοχής μας έτσι ώστε μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας να δημιουργηθούν νέες προοπτικές υλοποίησης έργων στα οποία θα κληθεί να συμβάλλει και ο αγαπημένος συμπολίτη μας που είπατε νωρίτερα. Πριν, πριν, αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει σχέση με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κυρίω με αυτά, αλλά και με τα αιωλικά, γιατί αγγίζει του τους, τους βοσκότοπου και του κτηνοτρόφου, θέλω να, να, ρωτήσω τι, λέ, τι λέτε ω παράταξη και ω υποψήφιο περιφερειάκης στου αγρότε τη περιοχή μα, που ενώ νίκαιζαν με ένα αλφα κόμιστρο το χωράφι ενό ιδιοκτήτη, σήμερα αυτό το χωράφι πηγαίνει σε μια τεχνική εταιρεία γιατί δίνει μεγαλύτερο ενίκιο και αυτοί χάνουν τον ζωτικό χώρο προκειμένου να καλλιεργήσουν τη γη. Τι του απαντάμε αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιε περιπτώσει, ευτυχώ λίγε, που έχουν καταληφθεί για ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου, ακόμη και σε ποτιστικά χωράφια, δηλαδή σε έφορα χωράφια που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Πράγματι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα πρέπει η ανάπτυξη των ΑΠΕ να ανταγωνίζεται την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Αυτό θα πρέπει με κάθε είναι τρόπο αγώνας, να το αποφύγουμε. Είναι είναι πολύ διαφορετικό και, έχουμε... και, ο διοκτήτης το δίνει στην τεχνική εταιρεία. Αυτό ακριβώ. ακριβώς. Εκεί έχουμε το εξή. Έχουμε αγρότες οι οποίοι καλλιεργούσαν τις εκτάσεις τους και πραγματικά ε, νοικιάζουν τα χωράφια τους σε επενδυτές που θέλουν να αναπτύξουν ΑΠΕ. Υπάρχουν όμω αγρότε οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν χωράφια, αλλά δεδομένου ότι ο ανταγωνισμό στι τιμέ είναι ε, ανισοβαρή, επομένω ε, πιέζονται να δώσουν πιο αυξημένα νίκια. Άρα, το ζητούμενο ποιο είναι, Το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο τη γεωργική γη. Στο πλαίσιο αυτό, με νόμο που είχαμε ψηφίσει, ήμουν βουλευτής ε, έχει επιτρέπεται μέχρι 1% της γεωργικής γης, μέχρι 1% να καλυφθεί με φωτοβολταϊκά συστήματα. Αλλά θα έλεγα ότι και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Θυμάμαι τώρα ότι πάλι ως βουλευτής όπου πρότεινα στον Υπουργό και απλώς δεν πρόλαβε να νομοθετηθεί ότι σε περιοχές εγκαιοβελτιωτικών έργων δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν αρδευτικά να απαγορεύεται ρητά να γίνει η χρήση του 1% και έτσι ώστε να μην εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά πάρκα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή εκεί όπου έγιναν αρδευτικά έργα, όπου κάτω από τη γη υπάρχουν σωλήνε αρδευτικοί, να εγκαθίστανται πάνω από αυτά πάνελ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κρίμα γιατί έχει επαιδηθεί δημόσιο χρήμα, το οποίο θα πρέπει να σεβόμαστε. Ε, με την πρόταση, αυτό θα έλεγε, έλεγε η νομοθετική πρωτοβουλία μου, ότι να μπορούν να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα σε περιοχέ αρδευτικών μόνον οι, το, το, ΕΒ προκειμένου να μειώσουν το κόστος λειτουργία λειτουργίας τους προς των παραγωγών. Ναι, μόνο που η πολιτεία, ο, η ΡΑΕ, ο ΔΔΕ δίνει τα δίκτυα στα μεγάλα πάρκα και αφήνει απέξω έξω τις ενεργειακές Αυτό είναι κάτι άλλο. Και, αυτό είναι... και, έτσι δυσκολεύει το κανείς να επενδύσει σε φωτοβολταϊκά ακόμα και αν είναι ομάδα αγροτών. Αυτό είναι κάτι άλλο και επίσης οι, πολίτες, οι μας έχουν δίκιο. Ήρθαν ε, οι μεγάλοι επενδυτές, νίκιασαν δημόσια γη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίου, όπως η νομοθεσία το ορίζει και ενώ αυτοί επενδύουν πόρους και καταλαμβάνουν ενεργειακό χώρο, οι μικροί, οι επενδυτές οι δικοί μας, δυστυχώς και δεν θέλω να το επαναλάβω με ποιο ευθύνη έγινε αυτό, αδυνατούσαν να αδειοδοτηθούν, αδυνατούσε να τους παραχωρηθεί έκταση, με συνέπεια, ευνοήθηκαν οι μεγάλοι επενδυτές, όχι ευνοήθηκαν, υλοποίησαν οι μεγάλοι επενδυτές τα επενδυτικά του σχέδια και όταν έφτασε η στιγμή σε κάποιους συμπολίτες μας να επενδύσουν σε μικρά φωτοβολταϊκά των 500 kW του 1 MW, ο ΔΔΕ απαντούσε και απαντάει αρνητικά και περιμένουμε τώρα πότε να υλοποιήσει ο ΔΔΕ το επενδυτικό του σχήμα, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να συνδεθούν με το δίκτυο τη μεσαία ή χαμηλή τάση, τη τάση. Επομένω, ε, θα ήταν ίσω μία ακόμα επανάληψη να πω ποιο στέγει γι' αυτό και ε, θα ήθελα να την αποφύγω. Να, να σας ρωτήσω, ε, να μου πείτε την άποψή σας σε σχέση με τους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Ποια θα μπορούσε να ήταν η φυσιογνωμία, η ταυτότητά του για την ε, επόμενη μέρα στα πλαίσια τη απολυνητοποίηση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, η Φλόρινα, για παράδειγμα, θα είναι μια, μια περιοχή με μεγαλύτερη βάση στον πρωτογενή τομέα, η Καστοριά στον τουρισμό. Δεν ξέρω, ναι. εσείς θα μου πείτε το πώ. Ε, και, και κατά πόσο θα μπορούμε να παντρέψουμε μια περιφερειακή συνείδηση. Γιατί συχνά έχουμε αλληλοσυγκριόμενα συμφέροντα, ακόμα και στι τοπικέ κοινωνίε. Και πολλοί από την, από την περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας, καταλαβαίνετε τι λέω, μιλούν για αθηνοκεντρική λογική, ακόμα εντός και στήν για την περιφέρεια. περιφέρεια. Ναι. Ξέρετε τι, αυτό τώρα που μου λέτε μου θυμίζει. Ε, ε, είχα ετοιμάσει στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας να βάλω και ένα κεφάλαιο για το ρόλο που θα έχει ο κάθε νομός στο μέλλον. Εναι, Όμως με τους, με τους συνεργάτες μου καταλήξαμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να το βάλουμε μέσα στο πρόγραμμα του συνδυασμού μα, καθώ είναι μια δυναμική ισορροπία η οποία θα επιτευχθεί στο μέλλον. Όμω, τολμώ να πω ότι θα πρέπει στα επόμενα χρόνια να κάνουμε μια αναπτυξιακή πολιτική που να έχει χωρική διάσταση και ταυτόχρονα να είναι ολοκληρωμένη. Η χωρική διάσταση είναι η περιφέρεια, αλλά και επιμέρου νομή. Και ολοκληρωμένη είναι η συνάφεια που θα πρέπει να έχουν οι πολιτικέ σε κάθε νομό, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα αποτέλεσμα σε επίπεδο περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσα να πω μόνο δύο κουβέντε και όχι παραπάνω. Ποιο, Ότι ο νομό Κοζάνη θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο επιχειρηματική ανάπτυξη, ένα κέντρο ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ερευνητική και έρευνα μια περιοχή όπου θα υπάρχουν αυτές οι υποδομές που θα στηρίξουν το σύνολο της περιφέρειας. Τα Γρεβενά, ένας χώρος όπου θα αναπτύσσεται ο αγροτικό τομέας, αλλά και ο τουρισμός με την έννοια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, Τη πολιτιστικής κληρονομιά, τα γεφύρια, σα θυμίζω, και άλλων δυνατοτήτων που μπορεί να έχουν. Και ταυτόχρονα και ένα χώρο εκπαίδευση, αφού έχει επίση ένα τμήμα του Πανεπιστημίου. Η Καστοριά θα μπορούσε να είναι ένας, χρόνος, ένας χώρος τουριστικής ανάπτυξης διασυνοριακών συναλλαγών με τις γειτονικές χώρες, ένας χώρος όπου η αγροτική παραγωγή θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει και αντίστοιχα ο τουρισμός. Η Φλόρινα αντίστοιχα, ένας χώρος, ένας νομός, μια περιοχή τουριστικής ανάπτυξης και αγροτικής κυρίως ανάπτυξης και κατά τρίτον ένας χώρος όπου θα έχει έντονες διασυνοριακές συναλλαγές προς όφελος και της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά. Άρα η Δυτική Μακεδονία θα μπορούσε να είναι ένας χώρος όπου θα αναπτύσσουμε την, την, ε, την επιχειρηματικότητα, θα αυξήσουμε και θα ενισχύσουμε τις υποδομές τις οποίες έχουμε ακόμα ελήψεις, όπως είναι ο άξονας ε, Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, Λάρισα όπως είναι τα μεγάλα εγκυβελτιωτικά έργα. Είναι τελείς επιτρέψτε μου, γιατί μιλούμε για κάποιο μέρος του κλειστό αυτοκινητόδρομο και αμέσως μετά ο άξονας γίνεται διπλής κατεύθυνση ε, με κυκλοφορία και επικίνδυνες ε, στροφές. Ναι, εννοείται πώς είναι τώρα αυτή ναι, τη στιγμή. Ναι, αυτό. Ναι, έτσι είναι. Και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε υλοποιήσει το τμήμα κήπος ε, και μέχρι τη διασταύρωση για, ε, ε, για, για Εανή, μετά τη, μετά τη γέφυρα στο Ρήμνιο, όπου υπήρχαν έτοιμες μελέτες, έτοιμοι πόροι, έτοιμοι περιβαλλοντικοί όροι, έτσι ώστε να βδούν και οι πολίτες ότι κάτι σημαντικό γίνεται στη Δυτική Μακεδονία για αυτόν τον δρόμο τον οποίο γνωρίζουμε όλοι, για τον οποίο συζητάμε χρόνια και τίποτα δεν γίνεται μέχρι τώρα. Υπήρχαν τα πάντα έτοιμα για να υλοποιηθούν ακόμα από το 2019 θέλω να πω επίσης ότι αν θυμάμαι καλά το 2020 σε ερώτηση που υπέβαλα στον υπουργό υποδομών και μεταφορών τότε ήταν ο, Καρα... ο Κωνσταντι... Κώστας Καραμαλή, μου απάντησε λέγοντας ότι υπάρχουν τμήματα αυτού του οδικού άξονα όπου απομένουν κάποιε προσθέσεις, συμπληρώσεις μελετών, έτσι ώστε ήταν η έκφραση να μπορούμε να δημοπρατήσουμε ένα τμήμα 38 χιλιόμετρων. Ε, να, λοιπόν, ποια έργα πρέπει να στηρίξουμε το συντομότερο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια ε, ο, ομοιόμορφα ανεπτυγμένη περιφέρεια, όπου οι νομοί οι οποίοι μέχρι τώρα αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί να αισθανθούν την μέρημνα της περιφερειακής αρχής γιατί και εμείς όπως η χώρα μας έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε πόρους ως χώρα γιατί έχουμε υστέρημα ανάπτυξη να το εφαρμόσουμε, το είπατε και εσείς, στο εσωτερικό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να δείξουμε δηλαδή μια ε, ενδοπεριφερειακή αλληλεγγύη μεταξύ των νομών και των περιοχών και αυτό αντίστοιχα μέσα στον ίδιο τον νομό. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μία σύγκληση των πολιτικών και μία σύγκληση των πόρων για να έχουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα. Να πάμε λίγο στο, στο κομμάτι της υγείας. Γιατί σήμερα στην Δυτική Μακεδονία λειτουργούν ε, τουλάχιστον πέντε νοσοκομεία, δύο ή τρία κέντρα υγείας και αρκετά αγροτικά ιατρία. Καλά, μην κουβεντιάσουμε για τα αγροτικά ιατρία. Εκεί μάλλον δεν θα βρούμε γιατρό. Αλλά και στα νοσοκομεία δεν είναι καλύτερη η κατάσταση. Πώ μπορεί, αν και δεν είναι αρμοδιότητά σα, ω περιφέρεια, εννοώ, να βελτιωθεί η κατάσταση τη υγεία και να μην είναι αναγκασμένοι οι πολίτε τη Δυτική Μακεδονία να μεταναστεύουν στο κομμάτι τη υγεία σε άλλε πόλει, Θεσσαλονίκη ή για Καταλαβαίνω ότι εννοείται μεταναστεύουν. Yeah. Ε, να ταλαιπωρούνται με τα Ναι, ναι, ναι βεβαίω. Και αυτό είναι και το Αλλά λεπόρια. ακόμη και να μεταναστεύουν, επιτρέψτε μου λίγο τον όρο, γιατί αν κάποιο έχει ένα χρόνιο νόσημα το οποίο δεν ικανοποιείται στην περιοχή μα, μπορεί να αναγκαστεί και να μεταναστεύσει. Ε, έχω να πω το εξή. Ε, γνωρίζουμε ότι είχε συζητηθεί πριν μήνε, ε, είχε διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό, από ό,τι θυμάμαι, ότι θα πρέπει να δούμε τη διασύνδεση των δομών υγεία μεταξύ τους. του. Του πώ πρέπει να είναι διαρθρωμένε. Οι υποδομέ που έχουμε στη χώρα, άρα σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομό, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τα μέσα που διαθέτουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είναι σίγουρο ότι σε κάποια στιγμή το Υπουργείο Υγεία θα πάρει μία πρωτοβουλία, όπου θα, θα διατυπώσει τη δική του πρόταση το Υπουργείο Υγεία για το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση όλων των δομών υγεία σε κάθε περιφέρεια. Αφού αυτό το γνωρίζουμε, θα πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Και τι εγώ ήδη έχω σκεφτεί να υλοποιήσουμε, έχω, θα πρέπει να διαμορφώσουμε εμείς σε συνεργασία των, των δομών υγείας της περιοχής μας, των γιατρών, αν χρειαστεί εξωτερικών συμβούλων, των ειδικών, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική, ποια πρέπει να είναι η σχέση των νοσοκομείων μεταξύ τους, ποιο νοσοκομείο και γιατί θα πρέπει να έχει μια... Περισσότερη δίγευση έτσι yeah. ώστε να μην μεταναστεύουν όπως χρησιμοποιήσατε την έκφραση οι συμπολίτε μα. Καταλαβαίνω, μου λέτε, θα πω αυθαίρετα ε, τα, τα ονόματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, καλή μευτική κλινική στην Κοζάνη, καλή ορθοπαιδική κλινική στην Πτολεμαϊδα, καλή ε, χειρουργική κλινική στη Φλόρνα. Αυτό μου yeah. λέτε. Πολύ απλά, κάπως έτσι. Όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίε υγεία, αλλά κάποια σε ορισμένους τομείς θα Για πρέπει να, να είναι πιο να εξειδικευμένα. εξειδικευμένα. Για να, και, να και ταυτόχρονα η μελέτη αυτή που εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε θα καταλήγει και στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα πρέπει να στελεχώσει τις δομές αυτές της υγείας προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο τον οποίο θα δώσουμε σε κάθε δομή υγείας. Αυτή είναι μια στρατηγική. Πρέπει να μιλούμε στρατηγικά και το πλεονέκτημα αυτής είναι ότι Εμεί θα έρθουμε στο Υπουργείο όταν ανοίξει αυτό το θέμα και θα του πούμε: Κοιτάξτε, ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτοί είμαστε, αυτή τη στρατηγική έχουμε. Αξιολογήστε την. Και όχι να μα δώσουν αυτή την πρότασή του και εμεί να προσπαθούμε να προσθέσουμε δύο-τρει σειρέ ή ένα κεφάλαιο που να αφορά αυτά που εμεί πιστεύουμε. Επομένω, είναι μια διαδικασία από κάτω προ τα πάνω και θα οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό και χρήσιμο αποτέλεσμα, είμαι σίγουρο. Και αυτό βέβαια όχι ω αυτό σκοπό αλλά προ όφελο των συμπολιτών μα, οι οποίοι δικαιούνται περισσότερε και καλύτερε ε, υπηρεσίες υπηρεσίε υγεία. Επειδή υπήρξαν και φωνέ ακόμα και από το επίπεδο τη ε, Ένωση Περιφερειών Ελλάδα να μεταφερθούν οι αρμοδιότητε των νοσοκομείων στι περιφέρειε, συμφωνείτε με αυτή την άποψη, να, να, έχετε την πλήρη αρμοδιότητα και διαχείριση των νοσοκομείων και όχι το, η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγεία. Αυτό σημαίνει βέβαια, προποθέτει μάλλον, ότι θα μεταφερθούν και αντίστοιχοι πόροι, υποθέτω. Και εφόσον μέχρι τώρα η ΕΝΠΕ είναι κάτι που το ζήτησε όπω και εσεί λέτε, τότε θα πρέπει να δούμε πώ αυτό το αίτημα τη ΕΝΠΕ θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Θα πρέπει λοιπόν, φανταστείτε όμω την περιφέρεια να απολογείται εντό εισαγωγικών στου πολίτε για μια αρμοδιότητα που πήρε, χωρί να έχει τη δυνατότητα να διορίσει γιατρού, νοσηλευτέ, λοιπόν, βοηθητικό προσωπικό και χωρί να έχει τη δυνατότητα των αναγκαίων πόρων προκειμένου να επενδυθούν αυτοί οι πόροι για τη λειτουργία των δομών αυτών υγεία. Άρα δεν είναι απλό το θέμα. Προποθέτει την, ε, την, εξασφάλιση και άλλων προποθέσεων, όπω προείπα νωρίτερα. Ναι, λοιπόν, στην αποκέντρωση ε, με προϋποθέσεις που να μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς και πιο χρήσιμους για την κοινωνία. Μα φτάνουν τα δύο νοσοκομεία και τα δύο κέντρα αποκατάσταση ε, αμήντεο και. Δε, εγώ δεν θέλω πω, να πω τίποτα. ή, γιατί... ή, ή προκύπτει και αναγκαιότητα ενό ε, επιπλέον νοσοκομείου, πιο μεγάλου, πιο αναβαθμισμένου σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε. Το λέω αυτό γιατί πιο αναβαθμισμένο σε ό,τι αφορά τις περισσίες. Το λέω αυτό γιατί η τοπική κοινωνία, ή αν θέλετε ο Δήμο Κοζάνης έχει ε, καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στην κυβέρνηση η αντίστοιχη πρόταση. Ε, να σα πω ε, νωρίτερα. Ανέλησα το σκεπτικό μου για το πώς πρέπει να δούμε τα θέματα των δομών υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, θα ήταν εκ μου λίγο άκερο να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο θα καταδείξει η, αυτή η έρευνα και η μελέτη που θα πρέπει να κάνουμε, τεκμηρωμένα και αιτιολογημένα, και επομένω επί του θέματο αυτού νομίζω θα είναι περιττό εγώ να τοποθετηθώ, γιατί είναι σαν να προκαταβάλω το πόρισμα μια τέτοια ομάδα εργασία που, επαναλαμβάνω, πρέπει να το σεβαστούμε και να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία προτείνει. Το ζητούμενο βέβαια και στο επίκεντρο των προσπαθειών μα είναι ένα. Ποιο? Να βελτιώσουμε τι υπηρεσίε υγεία στου πολίτε μα. Να του βελτιώσουμε ποιοτικά και ποσοτικά. Και πάνω σε αυτό το ζητούμενο, βέβαια με σεβασμό στο προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί ξέρω, γνωρίζω, τους έχω επισκεφτεί, ξέρω ότι προσφέρουν πολλές υπηρεσίες, πολλές φορές αδικούνται από τους πολίτες και θα πρέπει να τους κάνουμε και αυτούς ενεργά συμμετέχοντες σε μια νέα κατάσταση. Ξέρετε αυτό το εγχείρημα, Παύλα, πρόταση που λέτε για την εξειδίκευση κλινικών σε νοσοκομεία που θα επιλεχθούν, προϋποθέτει πολύ καλή λειτουργία του Κέντρου Άμεση Βοήθεια, του ΕΚΑΒ. Ασφαλώ. Είναι αδιανόητο δηλαδή πώ θα μετακινείται στην Κοζάνη κάποιο από τι πρέσπες, αν είναι η κλινική που χρήζει βοήθεια στην Κοζάνη ή στην Καστοριά. Κοιτάξτε, σε αυτό που μόλι τώρα προείπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ ε, στην πρότασή μου και είναι στο πρόγραμμα, λέμε ότι θα δούμε πώς πρέπει να διαρθωθούν οι δομές υγείας και πρόνοιας. Μέσα σε αυτές βάλτε και το ΕΚΑΒ, καθώς ε, πραγματικά είναι χρήσιμη, πάρα πολύ χρήσιμη η συνεισφορά του και αποτελεί ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Ε, σας, ε, σας λέω λοιπόν ότι θα αποτελέσει και το θέμα λειτουργίας του ΕΚΑΒ αντικείμενο μιας τέτοιας ε, ε, ερευνάς, ε, αξιολόγησης. Πάρετε το όπως θέλετε. Κύριε Μανατίδη, κύριε υποψήφιε Περιφερειάρχη, ε, ε, η σχέση του Πανεπιστημίου... Ε, Πώ μπορεί η τοπική κοινωνία, η περιφέρεια Ελληνικής Μακεδονία, ο τόπο μα να αξιοποιήσει αυτή την ύπαρξη του Πανεπιστημίου και πώ αυτό θα συνδεθεί με την πραγματική οικονομία, με την τοπική κοινωνία και δεν θα είναι απλά και μόνο ένα κέντρο εκμάθηση ή ένα κέντρο γνώση. Όπω είναι γνωστό, κύριε Μαυρίδη, το Πανεπιστήμιο είναι ένα πυρήνα όπου μέσα αναπτύσσεται η έρευνα, η τεχνολογία, οι γνώσεις, προκειμένου να αποκτήσει προστιθέμενη αξία λοιπόν ε, στην κοινωνία και στην οικονομία αυτή η γνώση πρέπει να διασυνδεθεί άμεσα και να είναι διασυνδεδεμένα άμεσα τα πανεπιστήμια με τις τοπικές κοινωνίες, με την τοπική επιχειρηματικότητα. Εγώ πιστεύω και το λέμε και στο πρόγραμμά μας ότι το πανεπιστήμιο είναι η ναυαρχίδα που μπορεί να οδηγήσει μαζί και με τα άλλα ερευνητικά κέντρα και με τους αναπτυξιακούς μηχανισμούς μπορεί να οδηγήσουν την περιοχή μας στη νέα εποχή την οποία να οραματιζόμαστε. Ήδη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με βάση το νέο νόμο τον οποίο ψηφίσαμε πριν 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, ε, έχει αναπτύξει spin-off εταιρείε. Ε, νομίζω μπορεί τώρα να έχουν φτάσει τις 15. Επομένως, τι σημαίνει αυτό, ότι το Πανεπιστήμιο μας ε, αισθάνεται κομμάτι της επιχειρηματικότητας, θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες έτσι ώστε στην περιοχή μας να παρεύει με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Άλλωστε ήδη στο πλαίσιο της απολυγνητοποίησης έχει αναλάβει και σας λέω ότι με τη συνδρομή μας στο μέλλον θα αναλάβει ακόμα περισσότερο έργο ε, για να είναι και να συνεχίσει να αποτελεί την πλατφόρμα, τον πυλώνα, πάρτε το όπω θέλετε, πάνω στον οποίο θα στηριχτούμε για να οδηγήσουμε τη Δυτική Μακεδονία σε μια νέα εποχή. Ναι, λοιπόν, στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών κέντρων, γιατί αυτοί οι φορεί είναι οι φορεί των αλλαγών, των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών. Και από αυτά έχει ανάγκη ε, ο τόπος μας. Συνηθίζω και λέω ότι στα επόμενα χρόνια αυτό το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το οποίο δεν είναι έργο υποδομής υποχρεωτικά, δεν το καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη και απαιτεί συνεργασίες. Στα θέματα αυτά λοιπόν το Πανεπιστήμιο έχει έναν ουσιαστικότατο ρόλο να παίξει. Και μπορεί να τον παίξει και στο κομμάτι της οικονομίας, προσελκύοντας επειδή είμαστε και σε μια κριτική περιοχή, ακόμη και ε, φοιτητές από, από τα Βαλκάνια γενικότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και, δεν να, ήθελα να, και το να αποτελέσει και οικονομικό πυλώνα, πέρα από το... Δωμάτιο το φοιτητικό ή το κόστο ενό φοιτητή. Ασφαλώ. Δεν είναι αυτό ο ρόλο του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο μία αιτία, όπω είπατε, του φοιτητικού ενοικίου, του να δουλεύουν τα μαγαζιά. Είναι και αυτά, αλλά το πανεπιστήμιο είναι ένα χώρο όπου αναπτύσσεται η γνώση. Ε, Ω τέτοιο, πρέπει καταρχήν να το βλέπουμε και όλα τα άλλα είναι. Εγώ, σε είναι πρώτη προτεραιότητα, βάζω και την κουλτούρα που δημιουργούν οι ξένοι άνθρωποι φοιτητέ, οι ξένοι επιστήμονες με, με την τοπική κοινωνία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα πάντρεμα, όπως λέτε, κουλτούρας που υπάρχει σε διαφορετικά μέρη όταν έρχονται εδώ. Και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει η, η, ένα παζλ ανθρώπων που είναι από διαφορετικά μέρη κατοικούν στην ίδια περιοχή έστω για λίγα χρόνια, όμω αναπτύσσουν μεταξύ του αμφίδρομε σχέσει, οι οποίε μπορεί να είναι τελικά χρήσιμε για το πώ πρέπει να βλέπουμε, να παίρνουμε ερεθίσματα εμεί οι τοπικοί, να δίνουμε ερεθίσματα σε αυτού, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώ. Να, να πάω λίγο στη λειτουργία τη περιφέρεια. Τι, τι, σκοπό έχετε, τι όραμα, τι σχέδιο για τον τρόπο που σήμερα λειτουργεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κοιτάξτε, αυτό το λέμε επίσης, ε, θέλουμε εμείς μια περιφέρεια η οποία να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Στην περιφέρεια μας και στο ελληνικό δημόσιο και στους δήμους εννοείται υπάρχουν εργαζόμενοι, η πλειονότητα, όλοι οι εργαζόμενοι της περιφέρειας έχουν την ικανότητα να παράξουν σημαντικότατο έργο. Είναι επιστήμονες τους οποίους πρέπει να αξιοποιήσουμε. Είναι διοικητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία του οποίου δεν μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις και έργα και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Όλοι αυτοί και εμείς μαζί τους, αυτοί μαζί μας πρέπει να έχουμε έναν στόχο. Να γίνουμε χρήσιμοι στην κοινωνία και να παράσχουμε χρήσιμο έργο στην επιχειρηματικότητα της περιοχής μας. Πρέπει να είμαστε φιλικοί και αποτελεσματικοί. Νομίζω αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουμε ισομερό όλοι. Δεν μπορούμε να ζητάμε από του εργαζόμενου πράγματα που πρώτοι εμεί δεν τα κάνουμε. Και δεν μπορεί να γίνεται και το αντίστροφο. Εμεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα συνεργασία έτσι ώστε η επιτυχία τη νέα εποχή να είναι επιτυχία κοινή των ανθρώπων μα, εννοώ των εργαζόμενων, των πολιτικών εκπροσώπων, τη κοινωνία των επιχειρήσεων. Των εργαζόμενων τελικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εάν χρειαστεί, θα πάρουμε πρωτοβουλίε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναδιαμόρφωση όπου αυτό χρειάζεται, γιατί ο στόχο είναι να είμαστε χρήσιμοι, όπω σα είπα νωρίτερα. Εμεί είμαστε τα μέσα για να προσφέρουμε χρήσιμε υπηρεσίε. Άρα ε, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η συνεργατική σχέση μαζί του νομίζω ήταν κάτι που έλειψε και εμεί θα το ενισχύσουμε. Τώρα πριν κάνετε τον επίλογο, γιατί θέλω εσείς να κάνετε τον επίλογο του ενός λεπτού απευθυνόμενος στους πολίτες, θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα που έχει σχέση με την πολιτική. Ε, Μετά όσο προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως τη σχέση που έχετε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και αν θα ζητήσετε συνάντησή του, αν την επόμενη μέρα είστε ο νικητή των εκλογών στην περιφερειακή Μακεδονία. Κοιτάξτε. Ο Πρωθυπουργό τη χώρα με τίμησε όταν μου πρότεινε να είμαι βουλευτής. Τον τίμησα κι εγώ όταν έγινα βουλευτής, με το έργο μου, με την προσφορά μου, με τις συνεργασίες που έχω κάνει με τα αρμόδια Υπουργεία, με το ότι με εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτε μου και τολμώ να πω η, το σύνολο της κοινωνίας έτσι ώστε να εκλεγώ και το έκαναν το ίδιο και στις εκλογές που τελικά δεν εξελέγην. Ε, όπου αύξησα... Τους, ε, τις προτιμήσεις των συμπολιτών μας κατά 40% περίπου. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα ε, να υπάρχει δηλαδή ε, αυτό που εμένα με οδήγησε στο να είμαι υποψήφιος γιατί αυτό υπονοείται φαντάζομαι ήταν ε, το ότι τελικά έβαλα τον τόπο πάνω από όλα. Δεν είμαι απέναντι με κανέναν δεν θα μπορούσα να είμαι άλλωστε απέναντι ε, ο τόπος όμως είναι αυτός ο οποίος με έλκει, όπω φαντάζομαι και εσάς, πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Στην πολιτική εννοώ. Γιατί μέσα από την ενασχόλησή μου αυτή θα βοηθήσω τον τόπο, θα βοηθήσω ε, την κοινωνία και αυτό είναι τελικά που θα πρέπει όλοι να προσδοκούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε. Από την άλλη μεριά, ο Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ένα μοντέρνο ε, Πρωθυπουργό, γνωστό αυτό. Ε, ε, είμαι σίγουρο ότι θα αναγνωρίσει ότι τα ερίσματά μου ήταν αυτά και μόνο αυτά. Και είμαι σίγουρος επίσης ότι επειδή και θα το πω αυτό επειδή ακούω ε, κάποιες ανακρίβειες ότι αν ε, είναι ο Αμανατίδης ίσως δεν θα τρέχουν οι πόροι στη δική Μακεδονία θέλω να διαβεβαιώσω όλους άπαντες ότι η πόροι δεν έρχονται ούτε για τον Δήμαρχο, ούτε για τον Περιφερειάρχη. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται για την ανάπτυξη των περιοχών, για τους πολίτες των περιοχών, για την κοινωνία, για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξουν διαφορετικές ε, καταστάσεις από αυτές που έτσι και τα, θα τα υπήρχαν πρόσωπα, εφόσον είμαστε ήμασταν διεκδικητικοί. Τα πρόσωπα και η διαχείριση όμως παίζει το ρόλο του. Ασφαλώς. Εγώ την σας λέω, και όλα αυτά. Σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι εμείς εντασσόμενοι σε μια εθνική στρατηγική, αυτονόητο αυτό, σε μια εθνική στρατηγική θα έχουμε πολύ καλύτερη διαχείριση και θα δώσουμε πολύ καλύτερη προοπτική στον τόπο, στην περιοχή μας, στους ανθρώπους μας. Και αυτό θα αναγνωριστεί από όλη την κυβέρνηση και θα δείτε ότι θα οδηγήσει σε ακόμη ισχυρο... καλύτερη σχέση παραγωγής και αμοιβαίου συμφέροντος για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι το τελευταίο που με απασχολεί ή μάλλον να πω καλύτερα ποτέ μου δεν με απασχόλησε αυτό το θέμα. Γιατί γνωρίζω πώς εφαρμόζονται οι περιφερειακές πολιτικές και ουδέμια σχέση έχουν με αυτά που μπορεί κάποιο να πιστεύει ή που κάποιοι διαδίδουν μήπως, μήπως αναστρέψουν κάποιο κλίμα ή μήπως πείσουν κάποιον συμπολίτη ο οποίος δεν είναι λογικό να μην μπορεί να σκεφτεί τα ζητήματα αυτά, να ε, αλλάξει τις προτιμήσεις του. Οι πολίτες έχουν αξία και οι πολιτικοί. Εμείς θα πρέπει να δίνουμε αξία στους πολίτες και στην πολιτική και όχι να παίρνουμε από αυτήν και από αυτούς. Και επομένως δηλώνω έντιμα ότι δεν, είναι καμία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ε, γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική είναι μια συνεχής διαδικασία στην οποία διεκδικούμε τεκμηριωμένα και απολαμβάνουμε αυτά τα οποία μας προσφέρουν στη συνέχεια. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι σκοπεύω να διεκδικήσουμε τεκμηριωμένα για τη Δυτική Μακεδονία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς είμαστε σε μια περιοχή όπου το κόστος θέρμανσης είναι σημαντικό, είμαστε μια περιοχή σε μετάβαση, οι πολίτες έχουν ανάγκη χαμηλότερου κόστους ενέργειας και θα τεκμηριώσουμε μια τέτοια πρόταση και στρατηγική, όπως άλλωστε έχω κάνει με το επίδομα τηλεθέρμασης, που ως γνωστόν τον καρπούτε το σύνολο της κοινωνίας όπου ε, υπάρχει η θέρμαση με τηλεθέρμαση και αυτό αποτελεί μια εγγύηση ότι μια τέτοια προοπτική που σκεφτόμαστε για τη Δυτική Μακεδονία θα καταστεί εφικτό να γίνει πράξη. Δηλαδή αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μανατίδη, το εκλαμβάνω σε επίλογο, άρα έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα. Ελπίζω κυρίες και κύριοι να βρήκατε ενδιαφέρουσα τη συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.